Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αντιβιωτικών. Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα και Ευρωπαϊκή ημέρα ευαισθητοποίησης για τη χρήση των αντιβιωτικών. Η συγκεκριμένη ημέρα αναδεικνύει όσο ποτέ άλλοτε τις διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής και την ανάγκη ορθής και υπεύθυνης χρήσης των αντιβιωτικών από τους ιατρούς, τους φαρμακοποιούς και τους πολίτες. Πρόσφατες δημοσιεύσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος σε όλους τους τομείς, με δυσίωνες προβλέψεις για το μέλλον και με επίκεντρο την υψηλή θνητότητα των ασθενών από λοιμώξεις από πολυανθεκτικά μικρόβια. Αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης του Κοινού για την Ορθολογική Χρήση των Αντιβιωτικών. Των αντιβιωτικών όχι μόνο στην ιατρική, αλλά και στην κτηνιατρική, στην κτηνοτροφία, στο περιβάλλον. Γιατί η αντοχή στα αντιβιωτικά θα επηρεάσει όλο το οικοσύστημα. Λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί την δημιουργία των υπερμικροβίων, των μικροβίων που είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά, σαν μία από τις 10 απειλές για την παγκόσμια υγεία. Δυστυχώς, θα πρέπει να αναφέρω κάποια νούμερα που ίσως μας σοκάρουν, μας προβληματίσουν και μας νουθετήσουν. 700.000 άνθρωποι, λοιπόν, σε όλο τον κόσμο πεθαίνουν από λοιμώξεις που οφείλονται σε ανθεκτικά μικρόβια. Στην Ευρώπη, 33.000 άνθρωποι το 18 πέθαναν από τέτοιες λοιμώξεις. Στην Ελλάδα, πάνω από 1.600 άτομα. Θα πρέπει όλοι μαζί, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, αλλά και οι υπόλοιποι, να έχουμε την ευθύνη και να σταθούμε απέναντι στο πρόβλημα, να συστρατευτούμε για να καταπολεμήσουμε αυτή τη μάστιγα που εξαπλώνεται και που δυστυχώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υποθέτει ότι μετά το 2050 θα πεθαίνουν 10 εκατομμύρια άνθρωποι εξαιτίας της ανθεκτικότητας των μικροβίων σε λοιμώξεις. Είναι ανησυχητικά τα νούμερα, δεν είναι μακριά το 2050, οπότε όπως καταλαβαίνετε, κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου, όλοι οι οργανισμοί υγείας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια τροφίμων, φυσικά ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος που είχε ήδη εκδώσει δελτίο τύπου και μας προέτρεψε να κάνουμε ημερίδες, συνεντεύξεις τύπου και ό,τι άλλο χρειαστεί για να ευαισθητοποιήσουμε τους απλούς πολίτες, να σταματήσουν να καταναλώνουν, να υπερκαταναλώνουν αντιβιωτικά. Η υπερβολική και άκρητη χρήση των αντιβιωτικών είναι μια τάση που κυριαρχεί σε όλες τις χώρες του κόσμου και κυρίως στη χώρα μας. Αυτή η αλόγιστη κατάχρηση όμως έχει επιπτώσεις που οι περισσότεροι τείνουν να παραβλέπουν, ενώ στην πραγματικότητα οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι. Η κατάχρηση των αντιβιωτικών μπορεί να διαταράξει την ισορροπία μεταξύ καλών και κακών βακτηρίων του εντέρου, να βλάψει το νοσοποιητικό σύστημα και να προκαλέσει ανθεκτικά στα αντιβιωτικά βακτήρια. Στα παιδιά, μια σειρά αντιβιωτικών προκαλούν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο να προσβληθούν από λοιμώξεις που αντιστέκονται σε θεραπείες τους επόμενους μήνες μετά τη λήψη τους. Και ενώ υπήρχαν ήδη αρκετές αποδείξεις ότι οι ενήλικες είναι 3 φορές πιο πιθανό να προσβληθούν από κάποιο είδους ανθεκτική λοίμωξη μετά τη λήψη των αντιβιωτικών, στα παιδιά ο κίνδυνος είναι 12 φορές μεγαλύτερος. Ποια είναι η πιο δύσκολη και συχνά η πιο σοφή απόφαση για έναν γιατρό? Το να μην κάνει τίποτε, σε εισαγωγικά. Το να καθίσει, να ακούσει προσεκτικά τον ασθενή, να τον εξετάσει προσεκτικά και μετά, αν αποφανθεί ότι αυτό που έχει ο ασθενής είναι κάτι που θα περάσει από μόνο του, να του δώσει το χρόνο του. Άραγε όμως δεν κάναμε τίποτε. Κι όμως κάναμε ένα σωρό πράγματα. Ακούσαμε τον ασθενή προσεκτικά, το σημαντικότερο. Απλώσαμε το χέρι, τον εξετάσαμε. Κάναμε διάγνωση και διαλέξαμε και θεραπεία, στην προκειμένη περίπτωση να αφήσουμε τη φύση να κάνει καλά τον ασθενή από μόνη της.